Μάρκο μου, κατά καιρούς έχουμε δημοσιοποιήσει μέσα από βίντεο και διάφορες δημοσιογραφικές αναφορές και έρευνες. Κρεμόμαστε από τα χέρια. Το γνωστό πεντικιούρ με ψάρια, τροπικά ψάρια. Τι λέει, σου κάνω πεντικιούρ και τρως ψάρια, είσαι γενικό. Συναγρίδες. Δεν αυτό είναι ωραία προσφορά. Πηγαίνεις. Βάζεις τα πόδια σου μέσα σε μια γυάλα που είναι ψάρια τα οποία. Α πούμε, περιμένουμε. Έρχεται το ρεβεγιόν, ρε παιδί. Θες να έχεις τα πόδια σου, Μάρκο μου, εσύ περιποιημένα. Έτσι. Πρέπει να προετοιμάσεις κάπως. Εσύ, σε ρεβεγιόν πάντα προετοιμάζω τα πόδια μου και τα χέρια μου. Όχι, θέλω να έρθει λίγο στην παρέα. Σήκω, σήκω. Αυτή την εμπειρία δεν μπορείς να τη χάσεις. Έχουμε μαζί μας την κυρία Εσμήνη Αρβανιτοπούλου. Και τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ελάτε λίγο από εδώ. Και η Νάντια, η φίλη μας, ελάτε λίγο να γυρίσουμε πλάτη στην κάμερα, παρακαλώ. Γιώργο, που να φέρετε την καρέκλα. Ναι, βεβαίως, Σπύρο μου, να τη φέρω. Ευχαριστώ, σε παρακαλώ, ευχαριστώ, φίλε μου. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου, φίλε. Λοιπόν, εδώ θα καθίσει η Νάντια, η φίλη μας. Ναι, κάτσε, Νάντια. Λοιπόν, και η Σμήνη, καλημέρα σας. Που είναι αισθητικός και η γυναίκα είναι ειδική. Θα μας πει πώς γίνεται το πεντικιούρ με ψάρια. Μάρκο, γιατί θα δοκιμάσει μετά. Ισχύει. Εγώ τα ψάρια δεν θέλουν. Λοιπόν, να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό, κυρία Αρβανιτοπούλου. Είναι μια νέα διαδικασία στην κοσμετολογία, η οποία έχει έρθει από την Ανατολή. Νάντια, τα κοιτάς λίγο περίεργα. Δεν ξέρω να φοβάσαι, είναι άκακα έτσι. Είναι άκακα πυραχάκια. Δεν είναι πυράχας. Δεν είναι πυράχας, δεν έχουν δοντάκια αυτά τα ψαράκια. Είναι τα ψάρια, είναι... Γκαραρούφα λέγονται. Γκαραρούφα λέγονται. Ναι, είναι κυπρίνη. Κυπρίνη. Είναι μικρά ψάρια και δεν μεγαλώνουν πάρα πολύ. Γκάρα, πόδια, ξέρεις, ρούφα. Είναι στα πολυνησιακά. Από το τσογκάρα, το τσόγκαρα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, τώρα θα τα βάλεις, Νάντια. Να ξεκινήσεις και πώς θα πατήσεις το ψάρι. Δεν δαγκώνουν, ε. Είναι πολύ ευχάριστη η αίσθηση. Είναι κρύο. Εντάξει, θα το συνηθίσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει, Καλά συμβαίνει, όντως. Καργαλάνε, παιδιά, καργαλάνε. Αυτά τα ψάρια τρέφονται με τα νεκρά κύτταρα του σώματός μας και έχουν μία ουσία στο σάλιο τους, η οποία είναι αναπλαστική. Δηλαδή, ταυτόχρονα απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα και αφήνουν ένα δέρμα ανανεωμένο. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε υδρόβια αισθητική, έτσι. Δηλαδή, κάπως έτσι, ακριβώς. Σαν ειδικοί έρχονται, ας πούμε, και διαλέγουν τα νεκρά σου κύτταρα. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα, εκεί που αφαιρούν το νεκρό κύτταρο, θεραπεύουν με το σάλιο. Το τρομερό είναι, επειδή όλοι ξέρουμε περίπου πού σε ποια σημεία του κορδιού μας ανακτήσουν νεκρά κύτταρα. Τα ψάρια πήγαν απευθείας εκεί. Πολύ ευχαριστή εσύ. Και να το πω λίγο και με φοβερή δηλαδή, εξοικείωση. Βλέπουμε ότι κατευθείαν στο στόχο. Πώς να το πω, γιατί συνήθως κάνουν οι γυναίκες πεντικιούρ. Ευτυχώς, δεν το συζητάμε. Μα ξέρουν αυτή τη δουλειά τους. Εξελιχθήκαν έτσι μέσω του. Στα σημεία τα οποία ζούνε. Εξελίξαν αυτή την ιδιότητα γιατί δεν έχουν πολλά πράγματα να φάνε. Οπότε πήγαινε να φάνε. Μα πούσε η Νάντια πώς το αισθάνεται. Καλά, δεν το είσαι κανένα, έτσι πρώτο γνωρίζει. Ωραία είναι, γαργαλάνε και όλα. Δεν σε ενοχλούν όμως. Όχι, είναι ευχάριστο. Δεν είναι κάτι που σου προκαλεί πόνο. Όχι, βέβαια. Να πούμε ότι. Τώρα θέλω να κάνω μια χαζή ερώτηση. Πόσα ψάρια χρειάζονται για δύο πόδια. Από 70 μέχρι 100 κάπου εκεί είναι καλά. Εντάξει, ανάλογα και τα πόδια που θα βάλει. Δηλαδή, αν φορά 45 νούμερο, θε 80 ψάρια, α πούμε. Αν φορά 50 νούμερο, πα τα 100. Φαντάζομαι στο πιανίτη, τον Αμαζόνιο. Μια άλλη χαζή ερώτηση. Αυτή η Κυπρίνη. Από ποιο μέρο Κύπρου είναι? Δεν είναι από την Κύπρο. Είναι από την Ασία. Είναι από Τουρκία. Α, από Τουρκία. Να πούμε, φίλοι τηλεθεατέ, ότι σύμφωνα με τι δημοσιογραφικέ αναφορέ που απολαύσαμε κυρίω το καλοκαίρι, γιατί ήταν τη μόδα το καλοκαίρι αυτό. Έχει γίνει χαμός στο CNN, σε όλα τα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα. Είναι συνηθίζεται αυτό το ιδιόμορφο πεντικιούρ με ψάρια στις κυρίως ασιατικές περιοχές. Αλλά σιγά σιγά έρχεται και στη Δύση. Ναι. Δηλαδή, εφόσον μπορούν και μεταφέρουν τα ψάρια αυτά τα γκάρα ρούφα. Δηλαδή, μην σας κάνει καθόλου εντύπωση αν σε λίγους μήνες στη χώρα μας, σε μεγάλα κέντρα αισθητικής, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται σχετικά ακριβά, ώστε να κάνετε αυτό το περίεργο πεντικιούρ που αυτή τη στιγμή το απολαμβάνετε στην οθόνη. Καλύτερα είναι για τα πόδια, έτσι. Για τα χέρια γίνεται. Και για τα χέρια. Και για τα χέρια. Βέβαια τα πόδια είναι αυτά που έχουν περισσότερα προβλήματα. Περισσότερα νεκρά κύτταρα. Για τα ψάρια. Νάντια, πώς είναι η αίσθηση σου, αλήθεια, για πες μας. Είναι πάρα πολύ. Είναι ανακουφιστικό βασικά. Λίγο σε αθερή να φέρνει. Τα ψάρια αυτά είναι το μεγεθός σου αυτό ή μεγαλώνουν? Δεν μεγαλώνουν πάρα πολύ. Δηλαδή όσο και μπορεί να φάνε δεν μεγαλώνουν. Όχι, όχι. Ξεκινάνε βέβαια πολύ μικρά. Αυτά τρώνε πόδι. Τρώνε πόδι νωρίς, έτσι. Μάλιστα. Κάνουν και μασάζ εντωμεταξύ, αυξάνουν την κυκλοφορία του αίματος στα πόδια. Και έχουν σαφές αποτέλεσμα, δηλαδή σε σχέση με το κλασικό πεντικιούρ που είναι με μια λίμα, ξέρω εγώ. Δεν αντικαθιστά τη διαδικασία του πεντικιούρ, το είναι επιπρόσθετη η διαδικασία. Αλλά είναι σαν ένα πάρα πολύ καλό βιολογικό πύλι, το οποίο σου αφήνει πάρα πολύ καλή διάρκεια. Ωραία, το πεντικιούρ δεν αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα.
Δηλαδή αυτό έχει κάποια διαδικασία μέσα. Ναι, θέλω να πω εντάξει. Επιπλέον, σαν διαδικασία, είναι πολύ καλύτερη. Αυτό είναι πολύ καλύτερο. Βλέπεις, Μάρκο, πώς ροκανίζουν. Δηλαδή, βλέπεις, εντοπίζουν το σημείο. Ναι, ναι, ναι. Το ροκανίζουν, ναι. Τσιμπάνε, παίρνουν και την πάλι, ποσότητα. Είδες, και δεν είναι μόνο στα νύχια, είναι και πίσω στη φτέρνα. Δηλαδή, ναι, ναι, απλά τώρα το έχει πατήσει κάτω. Γυναίκες. Ναι, εντάξει, δεν μπορούν να πάνε σε όλα τα σημεία και για λόγους φωτισμού. Είναι και 4-5 που δεν κάνουν τίποτα γιατί έχει πατήσει. Μη μου λένε τέτοια. Γιατί τα έχετε μετρήσει, ξέρετε πώς θα φέρατε. Θα τα ζητήσω πίσω μετά. Γιατί βλέπω κάποιος ετοιμάζει αλεύρι εδώ πέρα. Παιδιά, όχι ντροπή. Τώρα, Νάντια, αλήθεια, δεν αισθάνεσαι ένα τσιμπηματάκι τίποτα? Όχι. Είσαι όπως είμαστε στη θάλασσα καμιά φορά που μπαίνουμε και λίγο σε τσιμπάνε τα ψαράκια. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Και πόση ώρα πρέπει να κάτσουν τα πόδια μέσα? Περίπου 20 λεπτά. Ξέρετε, μην ξεχαστείς παραπάνω, γιατί μπορεί να βγεις, ξέρεις. Και πριν βιαστούν πολλοί φίλοι μας που θέλουν έτσι να μας κάνουν και αυστηρή κριτική, καλά κάνουν, να πούνε ότι «Αχ, κοίτα, αυτή ο Χαριτάς του Καραμέρος δεν φέρατε ψάρια στο στούντιο». Όταν τα διαβάζετε σε εφημερίδες και περιοδικά που χρυσοπληρώνετε ή τα βλέπετε σε άλλα κανάλια, σε άλλες εκπομπές, σας είναι ευχάριστα. Προφανώς με τη δική μας ενημερωτική που έχετε. Εγώ λέω να κάνω κιόλα. Τι λες τώρα εσύ? Άμα κάνω εγώ, νομίζω θα έχω πρόβλημα τα ψάρια. Θα πειράζει. Μπορείτε να δοκιμάσετε το χέρι. Δεν έχει και φιλιστρίνια. Για βάλτε το χέρι σου μέσα. Λες. Ναι, 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 βάλτε το χέρι σου. Δεν έχω καλό μανικιούρ εγώ, γι' αυτό βάλτε εσύ. Μπα δεν πλησιάζουν. Όχι, όχι, θα έρθουν, θα έρθουν. Δεν ξέρω πού να πρώτο πάνε τώρα. Έχω φτιάξει τα σούργα από αυτό. Να, έχω κάνει μασικιούρ. Προφανώς δεν θέλω να κατέψω. Είναι από το κρύο λίγο σκασμένο. Δεν θέλω να κατέψω την τροφή που έδει με χέρι. Μην τους φέρει μετά καμιά... Παιδιά, δεν φεύγω, την κοπανάνε. Μετά τους δίνουν ένα ψητικό, ρε. Εντάξει, χωρέμουνε. Σου λέει δημοσιογράφος, θα μακριά, μακριά. Κοίτα, τα έχει πιάσει πανικός, θέλουν να φύγουν. Όχι. Να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, προτιμούν τα πόδια της Νάντιας τώρα. Είναι απλό, μην το ψάχνεις. Εντάξει, έχεις δίκιο. Μην σηκώνεις γρήγορα το χέρι. Πρέπει να είναι αρσενικά όλα. Έχεις πάρει τρία ψάρια μαζί. Μάλιστα. Τώρα, επειδή μπορεί κάποιοι να ενδιαφέρονται, δηλαδή κάποιος που έχει ένα σπάκι μας, λέει, ενδιαφέρονται επαγγελματικά να εντάξουν στο πρόγραμμα του Ινστιτούτου τους αυτό το... Μάλιστα. Είναι εύκολο... Το πρόγραμμα. Είναι ακριβά τα ψάρια? Όχι ιδιαίτερα. Όχι. Η αγορά τους, ναι, απλά έχει κάποιο κόστος συντήρησης. Η συντήρηση. Και είναι λίγο δύσκολο γενικώ η εγκαταστάσει και αυτά. Άλλο φίλοι μα, αυτό παρακολουθεί αυτή τη στιγμή είναι μόδα στο Λονδίνο, στο Παρίσι, σε μεγάλε πρωτεύουσε στην Ευρώπη και ένα τον κόσμο. Σε τουριστικά φέρετρα, στο Ακαπούλκο, στο Μεξικό, μαθαίνω ακριβώ. Παντού. Στη Βραζιλία, στην Κολομβία. Άλλο στη Λαπωνία, στη Λακωνία. Έτσι. Και τα ψάρια αυτά ζουν κάποιο διάστημα μεγάλο, δηλαδή τα ανανεώνεται. Σε τα πόδια. Ακριβώ. Τα ανανεώνουμε, μα υποστηρίζει το κατάστημα τα οποία τα έχουμε προμηθευτεί. Και βλέπουμε στο εξωτερικό που είναι πολύ διαδεδομένη η μέθοδος φυσικά, αλλά να, που ήρθε και στην Ελλάδα. Βεβαίως. Λοιπόν, η φύση βοηθάει στην αισθητική μας. Ωραίο, ωραίο. Βάζετε και κάποια μουσική όταν κάνετε αυτή τη θεραπεία? Όχι, τη συνήθη μουσική που έχουμε. Βάζετε μια μουσική πάντως, έτσι. Γενικά δεν ακούγεται, καλά είναι σε γη, χθίως εκεί μέσα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και είναι αισθητή η διαφορά? Ναι. Αισθητή διαφορά. Αρχικά θεωρούσα ότι απλά είναι έτσι μια φρενίτιδα που επικρατεί. Λέμε κι εμείς, μήπως είναι ας πούμε για να τραβήξει την πελάτησα η μέθοδος. Αρχικά έτσι θεωρούσα, ναι. Αλλά βλέπω, δοκιμάζοντας το πρώτο, είδα ότι έχει αισθητή διαφορά. Οπότε έχουν δίκιο. Αυτό γίνει και αισθητικό η κοπέλα. Ναι. Είναι το βλέμμα της Νάντιας που κοιτάζει τα ψάρια να επεξεργάζεται από ίδια. Τώρα θα πάει η Νάντια στις φίλες της για καφέ αργότερα και θα πει: παιδιά, έκανα πεντικιούρ με ψάρια. Άντε, αν την πιστέψει τώρα κάποια φίλη. Κάνω πλάκα. Αν δεν έχει δει την εκπομπή. Να το εφαρμόσω.